Ώρα για μπάλα. Κάθε Δευτέρα στις 9 και 15 το βράδυ αποκλειστικά στο Cita Vision Sports 7. Ο Ρεδόνδο από μάκρυνε, όχι σωστά όμως. Κάστρο τώρα για τον Ασώτη. Είναι έτοιμος για τη σέντρα ο νεαρός, θα την επιχειρήσει. Είναι καλή, η μπάλα θα περάσει παράλληλα από την εστία. Κάστρο στον Τσακλή, προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι και να τροφοδοτήσει τον Κάστρο έξω από την περιοχή της Δόξας. Ψάχνει τον Τόρες, η κεφαλιά, η μπάλα έξω. Απομακρύνει ο Γερολέμου. Ανδρέου, ο Χριστοδούλου, για τον Παναγιώτου υπάρχει. Όχι, μπάλα έχει στηθεί στη γωνία της μικρής περιοχής. Ο Παναγιώτου που βγήκε να απομακρύνει την μπάλα, βρέθηκε στο έδαφος ο Ετμάρ. Ο Ετμάρ, δεν υπάρχει παράβαση, θα το ξαναδούμε. Όχι. Να ψάχνει προφανώς τον Γκουλόν, ο οποίος έχει ανέβει. Γκουλόν προσπάθησε για το κεφάλι, το σούτ που έγινε γκολ, 1-0. 1-0 για την Δόξα με τον Κορομίνας. Εκτέλεση του πλαγίου. Ο Γκουλόν κερδίζει την πρώτη κεφαλιά και στη συνέχεια είναι ο Κορομίνας που με αυτό το γυριστό σούτ θα ανοίξει το σκορ. Ο πανύψηλος Γκουλόν έκανε την μισή δουλειά. Ο Τσακλής που ζητάει από τους συμπαίκτες του να πάρουν κάποιες συγκεκριμένες θέσεις. Ο Τσακλής φέρνει την μπάλα στην περιοχή. Το σούτ που γίνεται από τον Ασώτη, την μπάλα πάνω από την εστία. Ο Ολυμπιακός που ανεβαίνει. Βρέθηκε στο έδαφος ο Σεραφείμ. Ο Αναστασίου που ήταν κοντά έδειξε να συνεχιστεί. Είπα να γίνει το λάθος. Ο Τόρες θα κερδίσει. Δεν θα προλάβει όμως να κάνει την μπάλα δική του. Σωτηρίου, ο οποίος απομακρύνει ψάχνοντας τώρα και τον Κάστρο. Η μπάλα που πέρασε κατέληξε στο Σεραν Πόλο. Έγινε λάθος από τον Ενιφούλο. Τόρες έτοιμος για το πλασέ. Χριστοδούλου 1-1. Να ο Ολυμπιακός που ισοφαρίζει με τον Χριστοδούλου στο 28. Εδώ ο Ενινφούλ κάνει το λάθος. Η πάσα, ο Τόρες θα γυρίσει στον Χριστοδούλου. Χριστοδούλου θα ισοφαρίσει σε 1-1. Ο βοηθός, είδαμε για λίγο την φάση. Ο βοηθός υπέδειξε ο Αριστίδης Χρήστου να συνεχιστεί το παιχνίδι. Ο Αριστίδης Χρήστου υποδεικνύει το παιχνίδι να συνεχιστεί, αλλά ίσως ο Τόρες να είναι λίγο πιο μπροστά. Τσακλής που περιμένει κίνηση από συμπαίκτη του. Βρήκε τον Κάστρο. Τσακλής η σέντρα στην περιοχή. Είναι καλή στο δεύτερο δοκάρι ο Χριστοδούλου. Για να πάρει όμως την κεφαλιά, έκανε φάουλ στον Παουλίνιο. Γερολέμου γύρισε στον Παουλίνιο. Και πάλι για τον Κάστρο. Η σέντρα είναι καλή. Ο Παναγιώτου απομακρύνει με γροθιές. Για την Δόξα, κεφαλιά που έγινε από τον Γκουλόν, η μπάλα πέρασε έξω. Σεραφείμ λίγα μέτρα φόρα, περιμένει από τον Αναστασίου να σφυρίξει. Σεραφείμ φέρνει την μπάλα στην περιοχή, η μπάλα που περνάει και από Σωτηρίου, αλλά και από Τόρες. Τώρα για τον Ασώτη. Ασώτης ψάχνει χώρο και για σουτ, θα γυρίσει στον Αυλονίτη, είναι καλό το σουτ, θα πέσει ο Χατζηφραγκίσκου και θα απομακρύνει σε κόρνερ. Το κόρνερ για τον Ολυμπιακό με πολύ φάλτσο, καλοτραβηγμένο, καλοχτυπημένο, απομάκρυνε ο Ρούντι. Ρεδόνδο για τον Κορομίνας, για τον Ετμάρ που περνάει στην περιοχή, κάνει και τη σέντρα, είναι καλή ο Ρούντι το σούτ, η μπάλα θα καταλήξει πλάγιο. Γκουλόν έξω από την περιοχή, ξεφύγει από τον Σεραφείμ, ο Κορομίνας στον Μπραούλιο. Ο Παναγιώτου μπλόκαρε την μπάλα. Κορομίνας κέρδισε ο Σεραφείμ την μπάλα. Την έχασε όμως στη συνέχεια από την προσπάθεια του Κορομίνας. Έξω από την περιοχή είναι ο Ρούντι, θέλει χώρο για σου, το επιχειρεί. Ο Παναγιώτου όμως μπλοκάρει την μπάλα. Νέα σέντρα στην περιοχή, ο Σωτηρίου αυτός που απομακρύνει, Σάντσεθ. Νέα σέντρα και πάλι ο Σωτηρίου διώχνει το σούτ από τον Ρούντι, η μπάλα θα περάσει έξω. Εκτέλεση του κόρνερ. Η μπάλα περνάει, ο Γκουλόν θα διώξει την μπάλα σε κόρνερ και πάλι.
Είναι το πέμπτο κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Στο πρώτο δοκάρι κεφαλιά. Ο Χατζηφραγκίσκου θα μπλοκάρει την μπάλα. Ξανά η κεφαλιά από τον... Όχι, μπάλα χτύπησε στο κορμί του Πεχλιβάνη, ο οποίος στη συνέχεια θα κάνει και το φάουλ. Παουλίνιο, έχοντας μπροστά του τον Γερολέμου. Παουλίνιο, η σέντρα είναι καλή. Μπραούλιο, υπάρχει offside. Δεν είναι στην ίδια ευθεία η κάμερα, αλλά νομίζω ότι είναι offside. And in full. Φοφανά, έχει ανέβει ο Παουλίνιο. Δεν τον είδε. Φοφανά έψαξε κάθετα τον Κορομίνας. Είναι ο Πουγιούκας αυτός που απομάκρυνε το τελευταίο σφύριγμα στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού. Πάμε σε παράταση. 1-1. Με πολύ φάλτσο, μπάλα θα περάσει. Out, σύμφωνα με την υπόδειξη. Πεχλιβάνης με πολύ φάλτσο στο δεύτερο δοκάρι. Ο Χατζηφραγκίσκου βγήκε και απομάκρυνε. Το σουτ που γίνεται είναι καλό, η κόντρα. Πουγιούκας, η μπάλα είναι... Άφησε την μπάλα να περάσει σε κόρνερ. Σεραφείμ. Και πάλι για τον Πεχλιβάνη. Απέναντι από τον Χατζηφραγκίσκου. Πεχλιβάνης προσπαθεί να περάσει στην περιοχή. Έπεσε στο έδαφος. Ο Αναστασίου ήταν πάρα πολύ κοντά. Πεχλιβάνης βρέθηκε στο έδαφος. Κοιτάξτε το χέρι, νομίζω όμως, του Γκουλόνα από πάνω. Σπρώχνει λίγο τον Πεχλιβάνη. Σεραν Πόλο. Σάντσεθ. Τον έκλεισε ο Αυλονίτης. Μπραούλιο πολύ μακριά, επιχειρεί το σουτ, γκολ! Φοβερό γκολ από τον Μπραούλιο! Από πολύ μακριά επιχειρεί το σουτ και καρφώνει την μπάλα στο αριστερό παραθυράκι του Παναγιώτου. Ρουντί, and in full για τον Κορομίνας. Έξω από την περιοχή του Ολυμπιακού, Κορομίνας περνάει στην περιοχή, θα κερδίσει, Φοφανά το σουτ, η μπάλα έξω. Στον Κορομίνας, ο Παουλίνιο έκανε κίνηση, θα κάνει και τη σέντρα, είναι καλή, η μπάλα περνάει από όλους. Ραούλιο κατέβασε υπέροχα για τον Ρούντι και τώρα για τον Φοφανά. Με τον Τσακλή μπροστά του, Φοφανά το σουτ, η μπάλα έξω. Με πολύ φάλτσο στο πρώτο δοκάρι θα απομακρύνει ο Ρούντι το σουτ που γίνεται. Θα απομακρυνθεί η μπάλα. Νέο σουτ από τον Πουγιούκα. Θα μπλοκάρει ο Χατζηφραγκίσκου. Το παιχνίδι τελείωσε. Πρόκριση για την Δόξα με έναν δραματικό τρόπο.